Πάμε graphic stories. Από πού προήλθε η ιδέα? Προήλθε από μια προσωπική ανάγκη να επικοινωνήσω με σχεδιαστές οπτικής επικοινωνίας. Από μια προσωπική ανάγκη να μη σταματάω να εκπαιδεύομαι και να εμπνέομαι από ανθρώπους του χώρου. Κάτι το οποίο έκανα όταν ήμουν στην Ελλάδα. Και 5 χρόνια ζώντας εδώ στην Κύπρο, ενώ έψαχνα να δω αν υπάρχουν δράσεις, είδα ότι δεν υπήρχαν. Είχα την υποστήριξη της Εφημερίδας Πολίτης, όπου μου έδωσε το βήμα να αρθρογραφήσω και να έχω μια στήλη μόνιμη κάθε Κυριακή στο παράθυρο, τις γραφιστορίες. Και παράλληλα να πράξουμε την πρώτη συνάντηση, την είχαμε ονομάσει, γραφιστών και σχεδιαστών οπτικής επικοινωνίας, τον Graphic Story Cyprus. Για να με προστατέψουν, μου είπαν ότι δεν θα έχει ενδιαφέρον από τον κόσμο και δεν θα έχουμε συμμετοχή και κοινό. Μου είχαν πει ότι αν έρθουν 20 άνθρωποι θα είναι θαύμα. Το θαύμα ήταν ότι εμείς παράτολμα στήσαμε 100 καρέκλες στην αίθουσα. Τις κοιτάγαμε αρχικά και λέγαμε μακάρι ο κόσμος να έρθει. Και όντως στις 100 καρέκλες είχαμε και 9 όρθιους το 2015. 109 άτομα λοιπόν πλαισίωσαν αυτή τη δράση και συμμετείχαν μάλλον σε αυτή τη δράση. Και 2 χρόνια αργότερα γνώρισα μία συνάδελφο και μου είπε, ξέρω, μου λέει, είσαι η κοπέλα που κάνει τον Graphic Stories. Και είχαμε έρθει, λέει, στην πρώτη συνάντηση που είχατε κάνει. Μου λέει, δεν σε θυμάμαι, γιατί πλέον είχα αρχίσει να γνωρίζω τον κόσμο. Μου λέει, δεν με θυμάσαι, γιατί είχαμε μείνει έξω με άλλους 30 και περιμέναμε να διάσει η αίθουσα για να μπούμε. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ που λοιπόν στην πρώτη μας αυτή έτσι, παράτολμη κίνηση είχαμε 140 άτομα. Συμμετοχές εκείνη την ημέρα. Και ήταν εξαιρετικό, συγκινητικό, σημαίνει ότι ο κόσμος το ήθελε. Και συνέχισα με δειλά βήματα να το μεγαλώνω κάθε χρόνο. Είναι, θα σου το πω έτσι όπως το νιώθω, είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό που γίνεται κάθε χρόνο, γιατί στηρίζεται σε μια εθελοντική κυρίως δράση από μένα και την ομάδα που με βοηθάει, η οποία χτίστηκε με τα χρόνια και είναι αυτό που λέγαμε πριν, εμπιστοσύνη. Πρέπει να χτιστεί λοιπόν εμπιστοσύνη και έτσι όχι μόνο μεταξύ μας αλλά και με το κοινό και με τον κόσμο και έτσι αυτό το πράγμα να μεγαλώνει. Φέτος λοιπόν πάμε στο 7ο βήμα μας, το 7ο συνέδριο. Και επειδή, όπως κατάλαβες, είμαι παράτολμη έτσι κι αλλιώς, αποφάσισα, επειδή ο στόχος του είναι η επικοινωνία και το να έρθουμε κοντά, και επειδή εδώ και ένα χρόνο είμαστε μακριά όλοι μας, μακριά από τις οικογένειές μας, από τους φίλους μας, από τους συναδέλφους μας, από τις δουλειές μας, εγώ θα τολμήσω, όπως τόλμησα και πέρσι. Πέρσι έγινε 5 μέρες πριν το lockdown. Ήμασταν η τελευταία δράση που έγινε στην Κύπρο. Συγκλονίστηκα όταν έγινε. Μπήκαμε σε lockdown και προσπάθησα να συνειδητοποιήσω ότι έχει γίνει. Λέω, εντάξει, οκ. Okay. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί. Και λέω, εμείς κλείσαμε, εμείς θα ανοίξουμε λοιπόν. Και φέτος θα τολμήσω να το κάνω διαζώσεις με την υποστήριξη της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Αιγαία. Διαδικτυακά, όχι διαζώσεις. Διαζώσεις. Μάλιστα. Επειδή πριν είπες ότι ήταν online. Όχι. Ήμασταν η τελευταία δράση που έγινε live. Οκ. Okay, ναι. Και θα είμαστε η πρώτη δράση που θα ξαναγίνουμε live. Ήμασταν το τέλος και η αρχή. Ναι, αλλά συμμετοχές περιορισμένες φαντάζομαι. Περιορισμένες, με βάση πάντα τα μέτρα του Υπουργείου. Θα υπάρχουν τα μέτρα όλα και ως προς την προστασία των ανθρώπων μεταξύ μας και τα λοιπά και οι αποστάσεις μας. Θα γίνουν λοιπόν οι διαλέξεις διαζώσεις, θα γίνουν τα εργαστήρια διαζώσεις, θα κάνουμε την έκθεση του 5ου διεθνή διαγωνισμού μας αφισών, επίσης διαζώσεις, και θα, επειδή εντάξει υπάρχει και κόσμος που φοβάται ακόμα να κινηθεί, δεν είναι όλοι παράτολμοι όπως εγώ, θα έχουμε και live broadcast. Οπότε θα μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και online. Τα εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα τις επόμενες μέρες μέσα από το Ticket Tower και μπορούν να μπουν στην ιστοσελίδα μας www.graphicstorycyprus.com να δουν όλες τις πληροφορίες.
Και μακάρι να είμαστε όλοι καλά και να πετύχουμε αυτό το στόχο μας. Θέλω να με συγχωρέσεις, γιατί είχα την εντύπωση ότι ήταν μόνο διαγωνισμός. Δεν ήξερα ότι έχει και lab και σεμινάρια και άλλα πράγματα. Βεβαίως. Άρα θέλω να μας τα πεις λίγο. Θα σε συγχωρέσω και θα σε καλέσω να έρθεις να το πεις για να το ζήσεις και την επόμενη φορά να είσαι διαβασμένος. Το συνέδριο λοιπόν, το οποίο με δειλά βήματα έφτασε να είναι συνέδριο, έχει διαλέξεις εξειδικευμένες από σχεδιαστές, όπως είπα πριν, κάθε εξειδικευσής. Φέτος θα φιλοξενήσουμε 6 διαλέξεις. Έχουμε εξειδικευμένα εργαστήρια που πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα, το Σαββατοκύριακο μάλλον. Και επειδή έχουμε και ένα διεθνή διαγωνισμό αφίσας που τρέχει από τον Ιούλιο μέχρι τον Νοέμβριο, θα έχουμε τα εγκαίνια της έκθεσης των αφισών, των 50 καλύτερων αφισών, και την απονομή των βραβείων στους 4 πρώτους νικητές. Έχουμε 4 κατηγορίες νικητών. Είναι επαγγελματίες διεθνώς, επαγγελματίες, φοιτητές διεθνώς, φοιτητές Κύπρου και μαθητές λυκείων Κύπρου. Επίσης θα παρουσιάσουμε τα βραβεία πυγμαλίων του Κυπριακού Συνδέσμου Σχεδιαστών Cyprus, να το θυμηθώ, Creative Club, να είναι πολλές πληροφορίες, και με τον οποίο οργανισμό έχουμε και μια ωραία συνεργασία και θα φέρουμε έναν σπουδαίο σχεδιαστή, τον Μάουρο Παστόρε, είναι από την Ιταλία, από τα μεγαλύτερα δημιουργικά στούντιο στην Ιταλία, το Cacao Design. Και θα ήθελα να σου πω και τους υπόλοιπους καλεσμένους μας. Ελευθέρα. Φτάνει να με ξεχάσει κανένα, όπως είπες. Όχι, έχω σκονάκι, το ομολογώ. Λοιπόν, μαζί μας θα είναι ο Ευάγγελος Κασαβέτης από την Ελλάδα, ο οποίος έχει 30 χρόνια εμπειρίας πάνω στο... Φέτος κλείνει τα 30 του χρόνια, πάνω σχεδιασμό οπτικής επικοινωνίας. Θα είναι ο Χαράλαμπος Κοντοπανάγος, ο οποίος είναι σκηνοθέτης και θα μας μιλήσει για την ταινία του Τιμολόγιο, την οποία θα προβάλλουμε κιόλας, και θα με ρωτήσεις γιατί τιμολόγιο και γιατί ταινία. Γιατί ο πρωταγωνιστής είναι ένας από εμάς. Είναι ένας γραφίστας. Και όλοι ξέρουμε οι γραφίστες τι εστί τιμολόγιο. Και έτσι θα ήθελα πολύ να το μοιραστεί ο Κοντοπανάγος μαζί μας και μου είπε αμέσως ναι. Και έτσι θα μας μιλήσει λοιπόν για την ταινία του και θα την παρακολουθήσουμε. Ο Λευτέρης Κοκκινάκης θα έχει ένα εργαστήρι για 3D animation και θα μας μιλήσει στις διαλέξεις του γι' αυτό. Η Έλενα Ανδρέου, η οποία είναι ιδρύτρια του Digital Co. Θα παρουσιάσω και εγώ λοιπόν τη μελέτη που έκανα για το μεταπτυχιακό μου πάνω στο branding. Και να θυμηθώ μήπως έχω ξεχάσει κάτι. Όχι, αυτά. Επίσης, 2 εργαστήρια ακόμα για ενήλικες. Έχουμε τη Μαρίνα Παύλοβα, που θα μας κάνει ένα εργαστήρι καλλιγραφίας, και τον Ιωάννη Φετάνη, που θα μας κάνει ένα εργαστήρι χαρακτικής. Πολύ ενδιαφέρον, ακούγεται. Μάλλον να έρθω. Οπωσδήποτε θα έρθεις. Έστω ότι κάποιος συμμετέχει. Τριήμερο είναι. Είναι τριήμερο. Παρασκευή είναι η διαλέξη μας και τα γένεια της έκθεσης και το Σαββατοκύριακο τα εργαστήρια. Λοιπόν, σε αυτόν το δημιουργικό τριήμερο, ποια είναι τα benefits που ενάσχει κάποιος φτιάχνοντας από τούτο, το συνέδριο, σεμινάριων, διαγωνισμών κλπ. Λοιπόν, όσον αφορά το διαγωνισμό, αυτό που δίνουμε κίνητρο στον κόσμο για να συμμετέχει, πέρα από τα σημαντικά έπαθλα που έχουμε, φέτος τα έπαθλά μας τα στηρίζει το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ με 2 υποτροφίες και η εταιρεία γραμματοσυρών Parachute Type Foundry με 2 πακέτα γραμματοσυρών που προσφέρει στους νικητές. Αυτό είναι το κίνητρο του επάθλου. Το κίνητρο το δημιουργικό όμως είναι στο να μπούμε σε μια διαδικασία έρευνα, σχεδιασμού, αναστοχασμού, και αυτό το λέω γιατί το φετινό μας θέμα έχει τίτλο Break down the walls. Το θέμα είναι να σπάσουμε τα τείχη. Τα τείχη τα εσωτερικά, τα τείχη τα ψυχολογικά, τα συναισθηματικά, τα πνευματικά,
Και μεταφορικά και κυριολεκτικά έχουμε δανειστεί και ένα απόσπασμα από το ποίημα του Καβάφη που μιλάει για τα τείχη. Και έτσι δώσαμε στον κόσμο λοιπόν τον τρόπο να εκφραστεί δημιουργικά για το τι ζήσαμε αυτή την περίοδο της πανδημίας και των lockdown παγκοσμίως. Ήταν εντυπωσιακό το ότι λάβαμε 856 συμμετοχές από 49 χώρες. Είναι η πέμπτη χρονιά που κάνω το διαγωνισμό, έτσι κάθε χρόνο αλλάζει θεματική. Σπάσαμε το ρεκόρ μας σε συμμετοχές και σε χώρες που συμμετείχαν. Βάλαμε δηλαδή, ενώ ήδη είχαμε βάλει την Κύπρο στο παγκόσμιο χάρτη σχεδιαστικά, φέτος ξεπεράσαμε κάθε προσδοκία. 49 χώρες μοιράστηκαν αυτή τη συνεργασία και δημιουργικότητα. Δεν σκέφτηκες ποτέ να το κάνουμε και σε άλλη χώρα? Στην Ελλάδα τουλάχιστον. Α, τέλεια. Λοιπόν, όταν έκανα το μάστερ μου, επειδή όλο το rebranding του Graphic Stories ήταν η μελέτη που έκανα, με δυσκόλεψαν δύο πράγματα. Το ένα ήταν ότι έπρεπε να δημιουργήσω ένα καινούριο λογότυπο και ένα καινούριο brand πάνω στο ήδη υπάρχον που εγώ έχω σχεδιάσει, γιατί αυτό ήταν πολύ φοβερό challenge που έβαλα στον εαυτό μου. Πρέπει να σχεδιάσω πάνω από 150 λογότυπα μέχρι να καταλήξω πού θα φτάσω και να ικανοποιήσω τον εαυτό μου ότι ναι, τώρα μπορείς να το ξεπεράσεις το προηγούμενο. Και το δεύτερο λοιπόν challenge ήταν ότι ήθελα να, επειδή πλέον έχει διεθνή χαρακτήρα, να γίνει μια συνεργασία με το εξωτερικό. Μίλησα με κάποιους συνεργάτες από την Ισπανία που συνεργαζόμαστε με ένα πανεπιστήμιο και με την Ένωση Γραφιστών της Ισπανίας και μου κάναν την πρόταση του χρόνου και αν όλα είναι καλά, το 8ο λοιπόν συνέδριο να φιλοξενηθεί στην Ισπανία. Μεγάλη προσδοκία, αλλά όλα κρίνονται με βάση τις καταστάσεις και ότι θα έχουμε βγει από όλο αυτό. Τα έχω σκεφτεί όλα, τα θέλω όλα. Κάθε χρόνο σου λέω, προσπαθώ να περνάω με μικρά βήματα σε ένα επόμενο μεγαλύτερο και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα πραγματοποιήσουμε όλες μας τις επιθυμίες. Αντιλαμβάνομαι, θα είναι Graphic Stories Cyprus, θα είναι Graphic Stories Spain. Σκέτο. 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 Άρα χάνεται το Cyprus. Το Cyprus υπάρχει γιατί, θα σου πω που υπάρχει, το Cyprus υπάρχει γιατί είμαστε εμείς οι άνθρωποι της Κύπρου που το δημιουργούμε, το Cyprus υπάρχει γιατί εδώ γεννήθηκε και μεγάλωσε και απλά δεν θα υπάρχει μέσα στον τίτλο πλέον. Θα μπορούσαν κάθε χώρα να έχει το Spain, Greece, UK. Ναι, απλά δεν ξέρεις πού θα υιοθετηθεί και αν θα γίνεται, ξέρεις, κάθε χρόνο ναι. Εκεί. Στόχος είναι αν μπορέσουμε να καταφέρουμε κάθε χρόνο να φιλοξενείται σε άλλη χώρα. Από την Αθήνα με είχαν καλέσει από τον Άκτο και το 2019 κάναμε μια ωραία παρουσίαση των 5 ετών των δράσεων του Graphic Stories και ήταν σαν να κάναμε ένα mini Graphic Stories στην Ελλάδα και ήταν κάτι το οποίο ήθελα πάρα πολύ γιατί αφού είμαι από Ελλάδα είχα όνειρο να γίνει μια δράση εκεί και το ζήσα. Και αυτό.